Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση στη Ζούγκλα, στο Ζήσε τη Ζωή. Πάρα πολύ ωραία θέματα έχουμε για σήμερα και φυσικά επειδή χθες δεν την προλάβαμε, θα σας δείξουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας από την Ολυμπία Χριστοδουλή σε πάρα πολύ λίγο. Θα ξεκινήσουμε όμως όπως πάντα από το govastelido.gr, που πρώτη είδηση, αν μπείτε αυτή τη στιγμή, είναι η Βάνα Μπάρμπα. Και τι έγινε με τη Βάνα Μπάρμπα, για να μάθουμε. Τα καρφιά της Βάνας Μπάρμπα σε Λιάγκα Σκορδά, η κριτική της στις χαζές παρουσιάστριες και η πρόταση στη Μενεγάκη. Θέλω να φύγεις να κάνεις κάτι άλλο, της είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Πάμε όμως όλα αυτά να τα δούμε στο βίντεο από τη συνέντευξη της Βάνας Μπάρμπα σήμερα το πρωί στο Γιώργο Λιάγκα και τη Σκορδά. Πάμε να τα δούμε. Είναι χλιαρό. Δεν έχει τίποτα. Δώσουμε και χρόνο όμως, γιατί όλοι μπορεί να ξεκινάμε λίγο αδύναμα. Χρόνο. Συγγνώμη, όταν εμείς κάναμε συγγνώμη. Τι χρόνο. Που ξαφνικά εν μία νυχτή άνθρωποι βαφτίζονται, τους δίνετε δαχτυλίδια και τους βάζετε εκείνοι στην πρώτη γραμμή που δεν έχουν δουλέψει παραπάνω από 6 μήνες. Ποιο χρόνο. Εγώ δεν έχω δουλέψει σε στέλεχος ποτέ. Και στο μόνο πράγμα που έχω λόγο είναι ότι αφορά την εκπομπή αυτή που παρουσιάζω και που έχει το όνομά μου. Δεν ξέρω εγώ τι κάνουν στις άλλες εκπομπές, ούτε στα άλλα κανάλια, ούτε με τα σύριαλ ασχολούμαι. Ναι, αλλά δεν μιλάμε γενικά για την τηλεόραση. Μιλάμε γενικά για την τηλεόραση. Αλλά δεν μπορεί να μιλάμε και γενικά για να λέμε πού δίνετε δαχτυλίδια, πού βαφτίζετε, πού χαρίζετε. Και σε μένα δόθηκε εκπομπή πριν από 20 χρόνια και μέσα στον χρόνο απέδειξα τελικά. Ναι, αλλά σε σένα. Καλά μου τη δώσανε. Θέλω να πω όμως, πήρα το χρόνο. Πήρα το χρόνο. Μου έκανες 7 χρόνια μόνη σου, βλέπαμε ένα ωραίο μουτράκι, ξαφνικά αυτό έγινε. Δεν έκανα ποτέ μόνη μου. Πάντα υπήρχαν αντίπαλοι στην ίδια ζώνη, στο ίδιο πρόγραμμα, στα υπόλοιπα μεγάλα κανάλια. Δεν ήταν ένα κανάλι. Τώρα δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Γιατί δεν υπάρχουν, δεν βλέπεις. Δεν υπάρχουν. Και στα άλλα κανάλια. Λιάγκα Σκορδά με Κωστόπουλο Μπαλατσινού. Σε αυτό υπάρχει. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, πάλι υπάρχουν αντίπαλοι. Μεσημέρι, είμαι εγώ εδώ, είναι η Μελέτη στο Σταρ, είναι η Λαμπύρη στο Σκάι και είχε πάει και καλεσμένη. Λοιπόν, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Γιατί το λες αυτό, ρε Βάνα? Εγώ θες να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι, χωρίς να απομυθοποιώ τίποτα, πιστεύω ότι αυτό που βγαίνει, εγώ μιλάω για το καινούριο, δεν μιλάω για τα παιδιά. Η Λαμπύρη είναι εξαιρετικό πλάσμα. Η Φέη με το Λιάγκα τα έχουν καταφέρει μια χαρά. Έτσι, ένα πολύ χαρούμενο με σεβασμό στον κόσμο. Ωραία, από εκεί πέρα εγώ λέω για το καινούριο. Ξανατονίζω, οτιδήποτε καινούριο έρχεται είναι παραπάνω αυτό που του δίνεται από αυτό που του αξίζει. Η αγαπημένη Βάνα Μπάρμπα που κάνει πράγματα. Εντάξει, ό,τι καινούριο είναι, πρέπει να το δώσουμε χρόνο για να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, ξαφνικά να πούμε ότι οτιδήποτε καινούριο δεν μπορεί να υφίσταται, δεν γίνεται. Η τηλεόραση πρέπει να πρωτοτυπεί και να βγάζει καινούργια πρόσωπα, να κάνει καινούργια πράγματα, καινούργια show. Άρα πρέπει να πάμε στο καινούριο. Η ζωή προχωρά. Έτσι είναι. Λοιπόν, η επόμενη είδηση από το govastelido.gr είναι πού έδωσε ένα ραντεβού η εγχώρια celebrities, γιατί το govastelido το ξέρει. Τρίτο θέμα, ο Γιώργος Σαλίκης φόρεσε τα χριστουγεννιάτικα. Δείτε πώς στόλισε το εσωτερικό και το εξωτερικό του σπιτιού του. Υπάρχουν φωτογραφίες. Αυτή είναι έτσι μια ενδεικτική φωτογραφία που μπορούμε να δούμε με έναν υπέροχο σκυλάκο, τον οποίο κρατάει στα χέρια του. Λατρεύει αυτή τη ράτσα, την οποία βέβαια δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, αλλά anyway. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Γιώργος Τσαλίκης. Τρίτο θέμα, η πριγκίπισσα Ντιάνα μάγεψε τους Έλληνες celebrities, όλοι όσοι βρέθηκαν στο θέατρο Παλάς για την πρεμιέρα της ταινίας που συζητιέται αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Μπείτε και διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες. Μία είδηση που μου έχει κάνει αρκετή εντύπωση είναι η απίστευτη περιπέτεια της Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία πιάστηκε από αυτοκίνητο το οποίο την έσυρε στην άσφαλτο. Όλες οι λεπτομέρειες για το ατύχημα το οποίο είχε και πώς είναι αυτή τη στιγμή η υγεία της. Επόμενο θέμα, η αγαπημένη ηθοποιός από τους βασιλιάδες Μίνα Ορφανού μιλάει για τον ρατσισμό, την υιοθεσία και παραδέχεται «με έχουν φτύσει και έχω κολλήσει». Πάμε να τα δούμε όμως όλα αυτά σε ένα βίντεο που υπάρχουν έτσι αρκετές περισσότερες δηλώσεις και να τις σχολιάσουμε μετά. Πάμε να τα δούμε. Στην προσωπική σου ζωή γενικά, πώς μπορείς να τα φέρεις όλα σε μια ισορροπία? Να δηλαδή, τα κουλαντρήσεις. Δηλαδή, είσαι καθόλου προσωπική ζωή ή είσαι μόνο σύριαλ, γύρισμα, θέατρο και τίποτα άλλο? Είμαι μόνο θέατρο αυτή τη στιγμή, δεν κάνω κάτι άλλο. Ναι, αυτό στο επαγγελματικό, αλλά μέσα στην ημέρα σου. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή? Προσπαθώ να... Πέρασες και μια δύσκολη περίοδο με το... Έτσι, επαγγελματικά, από ό,τι ξέρω. Ναι, προσπαθώ να είμαι στο σπίτι μου, λίγο μίλητη, ναι. Να κάνω και αφωνία. Μιλάω πολύ. Για να πάω κατευθείαν, προσωπική σχέση έχεις αυτή τη στιγμή? Όχι. Όχι. Είναι επιλογή σου? Είναι επιλογή μου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επιλογή μου. Δεν ήρθε η στιγμή, μάλλον. Κυρία, μπορώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
Έχω την αμυδρά υποψία, αλλιώς μπορείς να με χαστουκίσεις, ότι από τότε που μάθαμε για τη ζωή σου, για το καλλιτεχνικό σου το έργο, για την ταινία, στρέλα, μπλα 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 και όλα τα σχετικά που έχεις κάνει και είσαι κάτω από τις προβολείς, έχω την αμυδρά υποψία ότι ίσως να έχεις αφήσει λίγο πίσω τα προσωπικά σου. Δηλαδή, ότι ίσως πριν σε μάθει όλος ο κόσμος πήγαινες λίγο καλύτερα στην προσωπική σου ζωή. Αληθεύει ή όχι αυτό? Ναι, πήγαινα. Η δημοσιότητα δεν κάνει πάντα καλό σε κάποιον. Φέρνει και αποτυχία. Και εμένα, εντάξει, μπορώ να πω ότι. Δεν ξέρω αν μου έφερε αποτυχία. Το θέμα είναι ότι όταν δεν σε πλησιάζουν εύκολα. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Πιστεύεις ότι δεν σε πλησιάζουν λόγω δημοσιότητας ή δεν σε πλησιάζουν λόγω ιδιαιτερότητας? Είναι και τα δύο. Και είναι και κάποιος ο οποίος θα εκτεθεί μαζί σου θα το μάθουν περισσότερο οι φίλοι του. Ναι, δηλαδή, είναι και αυτό... τα δύο. Είναι και τα δύο. Ναι. Αυτό σε κάνει εσένα πιο επιφυλακτική ή τους άλλους πιο διστακτικούς? Εμένα με κάνει πιο επιφυλακτική. Για ακόμα περισσότερες έτσι λεπτομέρειες από τη συνέντευξη της αγαπημένης Μίνας Ορφανού μπορείτε να δείτε όλο το απόσπασμα από την εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου στο www.vastelito.gr. Και θα περάσουμε ουσιαστικά πάλι στον Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία. Οι δηλώσεις του και όσα είπε η δικηγόρος του, υπάρχει και βίντεο. Αυτό σας το αφήνω έτσι να το δείτε και εσείς μόνοι σας στο www.vastelito. Θα περάσουμε όμως σε ένα καυγά που σήμερα το πρωινό του Αντένα, έτσι γιατί θα βάζουμε και λίγο στη μέση τα πράγματα, να δείχνουμε και από το ένα, να δείχνουμε και από το άλλο. Οπότε σκοτώθηκαν στον αέρα ο Θέμης Γιοργαντάς και η Σάσα Σταμάτη. Γιατί Σάσα Σταμάτη μπορώ να πω ότι θα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να σκοτωθούν μαζί της στον αέρα, εκτός αέρα, γιατί όσο να είναι, είναι λίγο έτσι η τριγαδόρισα με τσατάκες τις οποίες λέει. Αλλά ο Θέμης Γιοργαντάς είναι ένας άνθρωπος που δεν τσακώνεται ποτέ. Για πάμε όμως να δούμε τι έγινε στο πρωινό. Να σου πω κάτι. Πού σας ενόχλησε η δήλωσή της τώρα? Καθόλου. Και μ' άρεσε που είχε τη Θήτα Ιάννα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ρώτα ρε Λαώρα. Όλη την εβδομάδα προετοιμάζονται για την εκπομπή του Σουκού. Δουλεύουν κάθε μέρα 8 ώρες. Δεν ξέρω, δεν το θέλει που το έχει κάνει. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, γίνεται ένα meeting, τουλάχιστον μέχρι πέρσι γινόταν ένα meeting. Συνήθως την Παρασκευή. Όχι, την Παρασκευή πηγαίναμε όλοι. Αλλά η Κωνσταντίνα, ας πούμε, από πέρσι είχε μία στήλη για τα παιδιά, οπότε έκανε γυρίσματα μέσα ρεπορτάζ. Στη βδομάδα. Και η Καραβάτου κάνει συνεντεύξεις έξω. Και φέτος νομίζω κάνει κάποια κοινωνικά θέματα η Κωνσταντίνα. Άρα δουλεύει και μέσα στη βδομάδα. Άρα σίγουρα κάνει πράγματα. Ξέρεις να δουλεύει. Γιατί για να κάνεις ένα βίντεο χρειάζεται και μοντάζ μετά, θέλει... Έχει δουλειά. Αλλά δεν πρέπει να είσαι πάντα απαραίτητο στο μοντάζ. Αυτοί ήταν στο μοντάζ από ό,τι ξέρω. Εντάξει, καλό. Anyway, καλά, όλο ο κόσμο στο μοντάζ. Δεν το κάνουμε και θέμα, ρε παιδιά. Δεν είναι έσκαμπο στον δρόμο, το μοντάζ. Δεν είναι έσκαμπο. Δεν είναι έσκαμπο. Ότι είναι πολύ μπίγκα, α πούμε. Αυτοί δεν παίρνουν εδώ πέρα. Αυτοί δεν παίρνουν όλη μέρα. Δεν ξέρω να κάνουν. Γιατί το κάνετε. Το κάνει θέμα. Το αυτονόητο. Όχι γιατί λε ότι δούλευε. Δεν το πάει έτσι. Πα να κάνει θέμα που δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και το κάνεις εσύ. Καλά, καλά. Στηφίξαμε. Καλάφια. Ναι, μου την έδειξες. Εντάξει. Λοιπόν, πάντα αυτό λες. Ό,τι και να πω αυτό λες. Μπλε, 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 μπλε. Δεν έχω ακούσει να είσαι μυρωδικό κανέναν. Μα τι είπε. Δεν έχω ξεσπολιάγκα. Μα για όλους το ίδια λες. Δεν έχω ξεσπολιάγκα. Ποιο ήταν το παράξενο στις δηλώσεις της? Ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας, άστορα, γιατί έχει άποψη. Εδώ είναι ο Λιάγκας. Δεν καταλαβαίνω. Να λέμε κάτι. Είναι μια όμορφη κοπέλα, είπα εγώ τίποτα για την κοπέλα. Κάνεις, τρεμπά στην τρίχα, πηγαίνεις στριχιά. Όχι, είπα ότι κάνει το ολόκληρο θέμα, ότι κάνει ένα ρεπορτάζ και μοντάρι. Που η Αρώνη, τα κορίτσια πάνω. Ρώτησε η Λάουρα πώς δουλεύει. Τα πιάμε τα ξανά. Όλοι απάντησα. Δεν το λέω ότι σκοτώθηκαν κιόλας ίσα στο μάτι με τον Θέμη Γιοργαντά. Εντάξει, όσο να είναι, αυτά είναι μια καθημερινότητα στην ελληνική τηλεόραση. Μια διαφωνία δηλαδή, δεν το συζητώ. Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα. Και θα περάσουμε σε κάποια θέματα από το περίεργα.gr. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι τα ζώα μπορούν να γίνουν ακριβώς και να αναπαραστούν τον άνθρωπο στο 100% του. Στο βίντεο που θα δείτε έτσι σε πολύ λίγο, μπορείτε να δείτε το ζωικό βασίλειο προκαλεί πάντα, όπως λέει και το δημοσίευμα, ενδιαφέρον στους ανθρώπους με διάφορους τρόπους, ειδικότερα όταν διάφορα είδη μας κάνουν να γελάμε. Από τα σκυλιά που χορεύουν και τις κατσίκες που διαμαρτύρονται, μέχρι τις αρκούδες και τις γάτες που ζουν την απόλυτη ευδαιμονία, καθίστε αναπαυτικά, όπως λέει και το δημοσίευμα, και απολαύστε το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί πραγματικά θα δείτε πώς. Όσο τελικά οι άνθρωποι μοιάζουν με τα ζώα. Για πάμε.
¿Qué pasa en su corral? ¿Qué? Zapatero. ¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? Тоша, хватит спать, пойдем кушать, Тоша. Είχε κι άλλα, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τα δείξουμε όλα. Βέβαια, εγώ από όλα αυτά θα ήθελα τη Μαϊμού που πλύνει τα πιάτα, να σας πω την αλήθεια. Θα ήταν ό,τι καλύτερο, νομίζω. Και πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ μικρό βίντεο, αλλά πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί αν θες να ανοίξεις μια κονσέρβα και δεν έχεις ανοιχτήρι, τι γίνεται? Γιατί όσο ξέρουμε και οι κονσέρβες είναι λίγο δύσκολο και είναι και λίγο επικίνδυνο να τις ανοίξεις με μαχαίρι. Κόβουν έτσι αρκετά. Πάμε να δούμε όμως ένα πάρα πολύ έτσι εύκολο και χρήσιμο τρόπο από το συγκεκριμένο βίντεο από το περίεργα.gr. Everybody, welcome back to my laboratory, where safety is number one priority. Well, it's not my laboratory, that's Alec's laboratory. That's my Russian friend, and his laboratory have a lot of tools. And I'm gonna do only most epic experiments and awesome building stuff with him once a week or twice a week. So, might as well you should go and subscribe to his channel, and there's gonna be awesome stuff. So, today we're gonna do how to open a can. Any kind of can, like this one. Or maybe just a regular one. Yeah. Without no can opener or any kind of tools. No knives, no nothing. Just hands. And a piece of concrete. Let's check it out. So in the zombie apocalypse, I'm trying to survive. And I found the can. Like, you know, the meat. And I'm really starving. And I have nothing to open with, no tools whatsoever, but I have a lot of concrete. You know, you can find concrete anywhere on a street, right? How do you open a can using concrete? Very simply, just put this part, not the bottom, but the top, on top of a concrete and rub it.
So once you scraped a lot, all you gotta do is squeeze it. And you opened it. Alright, and here's the second one. You see how all the edges are coming out now? And you squeeze it a little bit. Remember, you cannot use any knives. You see how it's popping out? Boom! And guess what? Cat gonna survive too. Alright, you guys ready? Just squeeze a little bit. It's not ready yet. Here you go. And now you can survive. Εντάξει, όπως ακούσατε και η τελευταία έκφραση, τώρα μπορείς να επιβιώσεις ουσιαστικά. Άρα μιλάει για ανθρώπους που όσο να είναι βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά κρατήστε το, ποτέ δεν ξέρετε. Γιατί άμα τρύπτει, τρύψεις και κονσέρβα σε μια πέτρα, γιατί δεν έχεις άλλο τρόπο, έτσι τουλάχιστον μπορείτε να την ανοίξετε. Και θα περάσουμε φυσικά στις εβδομαδιαίες προβλέψεις από την αγαπημένη μας αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδουλή. Ολυμπία, μας ακούς? Σας ακούω, καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ κρυωμένη. Αχ, περαστικά σου. Πάρα πολύ. Και εγώ πέρασα ένα Σαββατοκύριακο με ένα μάτι, λες και ήμουν κουνέλι, γιατί ξαφνικά έπαθα μια επιφυκίτιδα. Και σήμερα με το ζόρι δηλαδή λίγο βάφτηκα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά έχει. Ναι, βγαίνουν διάφορα τις μέρες αυτές. Ναι. Έχουμε ακόμα δυσκολίες. Λοιπόν, δείτε κάτι. Θα σας πω εν συντομία τα δύσκολα για να σας περάσω στα πιο εύκολα και να πάρουμε έτσι και μια ανάσα έτσι πιο αισιόδοξη. Ωραία, πολύ σήμερα ωραία. Έχουμε την όψη Ερμικρόνου που κορυφώνεται για τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο διάστημα. Είναι μια όψη η οποία έχει αρκετή δυσκολία. Βγάζει αρκετά σκληρά λόγια που μπορεί να ανταλλάξουμε. Βγάζει μια αρκετά επικριτική διάθεση. Έχουμε και μια σελήνη στην Παρθένο η οποία της αρέσει πάρα πολύ η κριτική. Βγάζει μια σκληράδα γενικά. Θέλει προσοχή στον τρόπο που εκφράζουμε τα αιτήματά μας στους άλλους, στο πώς οδηγούμε, στο πώς χειριζόμαστε γενικότερα το λόγο μας, γιατί η Ερμής έχει να κάνει με το λόγο βασικά. Γιατί μπορεί να προκύψουν εντάσεις από εκεί που δεν το περιμέναμε. Βεβαίως εδώ θα οριστικοποιηθούν και κάποιες καταστάσεις, τις οποίες έχουμε σε εκκρεμότητα και που μπορεί να έχουμε περάσει από διάφορα στάδια το τελευταίο διάστημα και τώρα να παίρνουν μια πιο οριστική μορφή. Αλλά αυτή είναι μια μέρα που ούτως ή αλλιώς έχει περάσει. Είναι σήμερα, άντε το πολύ και αύριο έτσι να είναι έντονη η όψη. Να σας πάω στην ημέρα της Πέμπτης όμως. Για πες, όπου τα πράγματα... Για πες για την Πέμπτη. Όπου τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο αισιόδοξα. Πολύ πιο αισιόδοξα. Και με αποκορύφωμα και το Σαββατοκύριακο, θα σας το πω για την Παρασκευή αυτά. Α, ωραία. Ναι. Γιατί έχουμε πολύ όμορφα πράγματα μπροστά μας και να προτείνω να δούμε αυτά. Για την Πέμπτη έχουμε ένα μπαράζ, θα λέγαμε, έτσι, θετικών όψεων. Είναι τόσο το εξάγωνο του Ερμή με την Αφροδίτη, όσο και το τρίγωνο του Ερμή με το Δία. Και η Αφροδίτη σε αντίθεση με το Δία, μιλάμε για μια τάση του να περάσουμε καλά, του να βγάλουμε από πάνω μας έτσι τη μαυρίλα των τελευταίων ημερών που μας βαραίνει και μας ενοχλεί. Ευνοούνται τις μέρες αυτές οι επαφές, οι συζητήσεις, το γλέντι, η διασκέδαση. Μπορούμε να πάρουμε μια σημαντική ανάσα από τα δύσκολα. Όπως επίσης μπορεί να βρεθούμε και μπροστά σε ευκαιρίες οι οποίες να έχουν και πολύ αξιόλογο χαρακτήρα. Απ' την άλλη μεριά, πάντα η Αφροδίτη με το Δία έχει και να κάνει και με μια τάση που μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να μην ασχοληθούμε με τίποτα ακόμη και αν είναι σοβαρό. Γενικά από την Πέμπτη και μετά τα πράγματα στρώνουν πάρα πολύ. Ποιοι ευνοούνται περισσότερο, Ολυμπία? Συγγνώμη. Ποιοι ευνοούνται περισσότερο από την Πέμπτη και μετά? Καταρχάς ευνοούνται τα υδάτινα του πρώτου και του δευτέρου δεκαημέρου. Καρκίνη, σκορπιοί και ηχθείες. Ναι. Και μετά εν συνεχεία ευνοούνται και τα ζώδια της γης. Ναι. Οι Ταύροι, οι Παρθένοι και οι Εγώκεροι. Αυτά είναι κατά βάση σε ό,τι αφορά την ημέρα της Πέμπτης. Τις όψεις που έχουν να κάνουν με την ημέρα της Πέμπτης. Γιατί το Σάββατο η όψη ήλιου ουρανού ευνοεί περισσότερο τα πύρινα ζώδια. Μάλιστα. Το κρυό, το λέοντα και το τοξότη. Να δούμε λίγο για την Πέμπτη. Πιο αναλυτικά.
Ωραία. Για το πώς θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Και για τον κρύο, γενικά οι μέρες από εδώ και πέρα έχουν ένα πολύ καλύτερο χρώμα. Και αλλάζει και η διάθεσή τους, γίνεται πιο αισιόδοξη, πιο έντονη. Θέλουν να διεκδικήσουν αυτά που νιώθουν ότι έχουν ανάγκη με μεγαλύτερη ένταση. Φαίνεται να αλλάζει σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή και την ερωτική του ζωή. Mm-hmm. Κάτι φαίνεται να εξελίσσεται σε καλύτερους ρυθμούς από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν και να αποκαθίσταται και ισορροπίες και σε οικογενειακό επίπεδο και να αναθερμαίνονται οι σχέσεις με το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει μέσα από κάποιες συζητήσεις πιο επικοδομητικές. Ή ένα νέο πρόσωπο μπορεί να μπει στη ζωή τους με πολύ καλές προοπτικές και για παρακάτω, ιδιαίτερα για τους κρυούς που έχουν γεννηθεί 9, 10 και 11 Απριλίου. Υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας λύσης ή μιας τακτοποίησης που αφορά οικονομικές εκκρεμότητες. Μάλιστα. Για τον Ταύρο, οι ημέρες είναι εξαιρετικές σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες του. Mm-hmm. Ενδεχομένως, κάτι καινούριο στον επαγγελματικό ορίζοντα δείχνει να έρχεται προς τη μεριά τους. Αν περιμένουμε κάποιες απαντήσεις ή αποτελέσματα σε κάποιες προηγούμενες κινήσεις που είχαν κάνει επαγγελματικές και που δεν είχαν οριστικοποιηθεί ακόμα, τις μέρες αυτές μπορεί να τις δούνε μπροστά τους πάλι και μάλιστα και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Και η ερωτική τους ζωή κινείται σε πολύ καλούς ρυθμούς και με τον σύντροφό τους είναι πολύ πιθανό να έρθουν πιο κοντά και να λυθούν διαφωνίες που μπορεί να είχαν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Και περισσότερο ευνοημένοι είναι οι Ταύροι που έχουν γεννηθεί 10, 11 και 12 Μαΐου. Μάλιστα. Για τους διδύμους, εκείνο που φαίνεται να αλλάζει βασικά είναι η διάθεσή τους, που αρχίζουν και βλέπουν τα πράγματα με μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αλλά... συγγνώμη. Μοιράζει, καταλαβαίνω. Αλλά... Σε ευχαριστούμε ναι, κιόλας. Είναι δύσκολο. Αλλά θα το προσπαθήσω. Αλλά και έχουν μεγαλύτερες προοπτικές πλέον σε ό,τι κάνουν. Mm-hmm. Και το κλίμα στον εργασιακό τους χώρο γίνεται σαφώς πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Βγαίνουν από τα δύσκολα της τελευταίας περίοδου και περνάνε σε μια πολύ πιο ευχάριστη κατάσταση. Και ενδεχομένως να έχουν και ανοίγματα και ευκαιρίες που αφορούν την επαγγελματική τους ζωή. Και γενικά οι προοπτικές τους σαφώς και αλλάζουν αισθητά. Επίσης μπορεί να έχουν μια διευκόλυνση σε ένα οικονομικό του ζήτημα, ιδιαίτερα για τους διδύμους που έχουν γεννηθεί 10 και 11 και 12 Ιουνίου. Και η ερωτική του ζωή δεν θα περάσει απαρατήρητη. Πολύ πιθανό μια σχέση από το παρελθόν να τους χτυπήσει την πόρτα και να διεκδικήσει μια δεύτερη θέση στη ζωή τους. Α, αυτά είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχεις πέσει σε όλα μέσα σε ένα δίδυμο που ξέρω. Ναι. Και σε αυτό ακόμα, που λες τώρα ότι μπορεί κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν να επανέρχεται, ήδη έχει ξεκινήσει και κάτι, αχνοφαίνεται. Η διαδικασία, Ναι, δηλαδή είσαι φοβερή πραγματικά. Για πες. Χαίρομαι. Για τους καρκίνους είναι από τις ημέρες που πραγματικά μπορεί να νιώσουν χαρούμενοι. Mm-hmm. Μια και θα δουν ότι τα πράγματα γύρω τους κινούνται σε ένα καλό κλίμα, τόσο με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά τους, αλλά και η επικοινωνία τους γίνεται σαφώς πολύ καλύτερη. Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει ένα νέο ζήτημα, μια νέα πρόταση για τα επαγγελματικά, μια ευκαιρία, mm-hmm. η οποία θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφορά περισσότερο τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 11, 12 και 13 Ιουλίου. Μάλιστα. Και η κοινωνική τους ζωή περνά σε μια φάση πιο έντονη, πιο δραστήρια και προσκλήσεις θα έχουν αρκετές όλες τις επόμενες μέρες από την Πέμπτη και μετά. Και εξόδους και νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή τους και μπορεί να σηματοδοτήσουν και ένα πολύ σημαντικό κύκλο σε ό,τι αφορά την ερωτική τους ζωή. Κάποιες ειδήσεις που μπορεί να έρχονται στα αυτιά τους τώρα μπορεί να τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες, ας τις προσέξουν, mm-hmm. Γιατί μπορεί να βγουν πολύ ωφελημένοι. Για τα λιοντάρια, τις ημέρες αυτές κάνουν ένα σοβαρό διάλειμμα από τα δύσκολα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικογενειακής τους ζωής, τα οποία τους έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά. Τώρα, μπορεί μέσα από κάποιες συζητήσεις με τα πρόσωπα της οικογένειας ή ακόμη και με τον σύντροφό τους να βρουν κάποιες λύσεις που θα τους εξυπηρετήσουν πολύ. Ή να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά ο ένας τον άλλον και να αποκαταστήσουν και τις εντάσεις που είχαν μέχρι τώρα. Επίσης, το ενδεχόμενο να έχουν κάποιες καλές εξελίξεις ό,τι αφορά το χώρο της δουλειάς τους είναι πολύ πιθανό και να δουν να προωθείται μία ιδέα ή ένα σχέδιό τους. Ή να έχουν και μία αναγνώριση πάνω σε κάτι που έχουν κάνει. Περισσότερο για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 12, 13 και 14 Αυγούστου. Μάλιστα. Για τους παρθένους μας οι μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Mm-hmm. με συγχωρείτε. Ναι, Ολυμπία μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά
Είναι απόλυτα λογικό. Δεν το συζητώ. Εγώ σε ευχαριστώ καταρχήν που είσαι και στον αέρα και δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Όχι, αλλήμον, απλά είναι. Λοιπόν, για τους Παρθένους λέγαμε ότι οι μέρες είναι πολύ σημαντικές ό,τι αφορά τις επαφές, τις συζητήσεις τους, τα σχέδιά τους, ό,τι θέλουν να προωθήσουν, ό,τι έχουν τη δυνατότητα, ό,τι έχουν μέσα στο μυαλό τους και το σχεδιάζουν, θα έχουν τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουν πολύ καλύτερα τις μέρες αυτές και να έχουν και σημαντικές εξελίξεις στα σχέδιά τους. Επίσης, η καθημερινότητά τους κινείται σε καλύτερους ρυθμούς, οι συναλλαγές τους διευκολύνονται περισσότερο, αλλά και η κοινωνική τους ζωή αποκτά μια έντονη δραστηριότητα που θα τους δώσει τη δυνατότητα επαφών και με νέα πρόσωπα που μπαίνουν στη ζωή τους και που κάποια από αυτά μπορεί να τους φανούν χρήσιμα ιδιαίτερα. Και εκείνο από την άλλη μεριά που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό το διάστημα είναι η ερωτική τους ζωή που περνά σε μια νέα φάση, πιο αισιόδοξη, πιο ανανεωτική. Και μπορεί πιθανά και ένα νέο πρόσωπο μέσα από το φιλικό τους κύκλο ενδεχομένως να κάνει την εμφάνισή τους. Ένα πρόσωπο που μπορεί να είχαν επαφές και στο παρελθόν οι Παρθένοι και το γνωρίζαν, αλλά που τώρα φαίνεται να μπαίνουν σε μια πιο προσωπική φάση μεταξύ τους, ιδιαίτερα για τους Παρθένους που έχουν γεννηθεί 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Για τους Ζυγούς, που και αυτό το ζώδιο είναι πολύ ταλαιπωρημένο, αλλά και αυτά και οι Ζυγοί περνάνε σε μια πολύ καλύτερη φάση. Σαφώς πιο αισιόδοξοι. Μπορεί να έχουν κάποιες λύσεις ή εναλλακτικές σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους που τους ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες μέρες και τώρα να ανακουφιστούν αισθητά. Επίσης, μπορεί να ανακοινηθεί ένα θέμα στην επαγγελματική τους ζωή το οποίο επανέρχεται με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις και όρους και πιθανά με οικονομικές βελτιώσεις που θα τους ανακουφίσει. Αν είχαν κάποια θέματα που αφορούσαν την οικογένεια, τον σύντροφο το προηγούμενο διάστημα, και αυτά περνάνε σε μια πολύ καλύτερη φάση και χαλαρώνει και όλη η ένταση που είχαν το προηγούμενο διάστημα και θα βρούνε και εναλλακτικές λύσεις που θα τους εξυπηρετήσουν ιδιαίτερα οι Ζυγοί που έχουν γεννηθεί 12, 13 και 14 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Για τους αδέσμευτους Ζυγούς των ιδίων ημερομηνιών η κοινωνική τους ζωή περνά σε μια μεγαλύτερη δραστηριότητα και νέα πρόσωπα από το κοινωνικό τους κύκλο μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να θελήσουν να τα γνωρίσουν καλύτερα. Μάλιστα. Για τους Σκορπιούς οι μέρες είναι εξαιρετικές. Αφενός τους βάζουν σε μια καλύτερη διάθεση, το ρίχνουν έξω, περνάνε καλά με παρέες, με αγαπημένα πρόσωπα, ξεφορτώνονται την ένταση των τελευταίων ημερών. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το ενδεχόμενο ένα πρόσωπο από το φιλικό τους κύκλο να τους δώσει μια ευκαιρία, η οποία θα τους φανεί χρήσιμη ή μια πληροφορία. Συναντήσεις και επαφές όλες αυτές τις μέρες έχουν την τιμητική τους. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό τους τομέα, που τώρα κάτι δείχνει να δρομολογείται με μια μεγαλύτερη ευκολία. Αλλά και νέες προτάσεις στα επαγγελματικά τους είναι πολύ πιθανό να προκύψουν τις μέρες αυτές. Και η ερωτική ζωή βρίσκεται σε μια άκρως ανανεωτική φάση, είτε μέσα από την αναθέρμανση μιας παλιότερης σχέσης τους, είτε μέσα από νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο παιχνίδι και τους συγκινούν ιδιαίτερα. Μάλιστα. Για τους τοξότες, παίρνουν μια μεγάλη ανάσα τόσο από την Πέμπτη και μετά σε ό,τι αφορά μια σχέση τους ή μια συνεργασία τους που ενδεχομένως συζητάνε το τελευταίο διάστημα και θέλουν να δρομολογήσουν. Τώρα βλέπουν ότι παίρνει μια πιο οριστική μορφή και μάλιστα με καλές προϋποθέσεις για αυτούς. Ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους να προκύψουν κάποιες εξελίξεις ή εναλλακτικές οι οποίες θα τους εξυπηρετήσουν. Και το άλλο σενάριο είναι ότι μία συνεργασία μπορεί να τους δώσει μια εναλλακτική, την οποία δεν την περιμένανε και να τους βοηθήσει να ανασάνουν. Και η ερωτική τους ζωή κινείται σε ένα σαφώς καλύτερο κλίμα. Και τυχόν δυσκολίες που μπορεί να περάσανε το προηγούμενο διάστημα θα μπορέσουν να τις αποκαταστήσουν. Μάλιστα. Για τους εγώ καιρούς φτάνουμε και σε εσάς. Τη σύνορα περιμένω. Οι μέρες είναι εξαιρετικές. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε ό,τι σας δίνετε τώρα. Μια και θα σας δοθούν αρκετά πράγματα. Τα οποία έχουν να κάνουν βασικά με τον τομέα των σχέσεών σας και της ερωτικής ζωής. Που τώρα θα σας δώσει τη δυνατότητα και να έρθετε πιο κοντά με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Και να δημιουργήσετε και μια πιο στενή σχέση που να πατάει καλύτερα, έτσι να λύσετε οτιδήποτε μπορεί να έχετε. Αλλά και ο φιλικός σας κύκλος θα σας δώσει τη δυνατότητα να περάσετε πολύ καλά, να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να βγάλετε από πάνω σας όλη την ένταση που μπορεί να έχουν οι προηγούμενες μέρες και να μπείτε σε μια πιο αισιόδοξη διάθεση. Αλλά και η επαγγελματική ζωή κάτι δείχνει να κινείται, να εξελίσσεται πιο ευχάριστα. Πολύ πιθανά μια πρόταση για νέα συνεργασία. Η οποία ευνοούνται αυτά τώρα, οι νέες συνεργασίες και τα νέα ανοίγματα.
Συγγνώμη. Λέω ευνοούνται οι νέες συνεργασίες, ναι, και τα νέα. Ναι, ιδιαίτερα για τους εγώκερους που έχουν γεννηθεί 9, 10 και 11 Γενάρη. Α, εντάξει. Ναι. Για πες. Είναι μια καλή εποχή τώρα. Μάλιστα. Για τους υδροχώους, οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά και τους βγάζουν από τις δυσκολίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους, και παίρνουν και αυτή μια σοβαρή ανάσα. Αφετέρου τώρα είναι πολύ πιθανό να προκύψει μια νέα πρόταση, μια νέα συνεργασία ή ακόμα κάτι που μεθοδεύουν εδώ και καιρό. Τώρα να το δούνε να υλοποιούνται και αυτό να τους δώσει έτσι και χαρά και να τους ανακουφίσει. Και η ερωτική τους ζωή περνά σε μια πιο χαρούμενη φάση και η διάθεσή τους αρχίζει να ανακάμπτει και έρχονται πιο κοντά στον ερωτικό τους σύντροφο. Και μια κουβέντα που μπορεί να πούνε μπορεί να διαλύσει την κάθε δυσκολία που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Ιδιαίτερα για τους υδροχώους που έχουν γεννηθεί 8, 9 και 10 Φλεβάρι. Ναι. Και να κλείσουμε και με τους εχθρούς, όπου και για αυτούς οι μέρες είναι εξαιρετικές από την Πέμπτη και μετά, και περισσότερο και για αυτούς σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους, που τώρα κινούνται σε ένα καλύτερο κλίμα και πιθανόν να μεθοδεύουν και κάποια σχέδια που περνάνε σε μια πιο ξεκάθαρη μορφή τώρα, και μια συνεργασία βγαίνει στο προσκήνιο καινούρια, η οποία έχει και πολύ καλούς όρους για τους εχθρούς. Γενικότερα τις μέρες αυτές και οι ηχθείς θα έχουν μια διάθεση να χαλαρώσουν, να το ρίξουν έξω, να περάσουν καλά πολύ περισσότερο με το πρόσωπο που τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Έρχονται πιο κοντά και αφιερώνουν και αρκετό χρόνο ένας τον άλλον, προκειμένου να μιλήσουν σε μια πιο ουσιαστική βάση. Για τους αδέσμευτους ηχθείς κάτι φαίνεται να έρχεται προς τη μεριά τους, πολύ πιθανά και ένα πρόσωπο από το παρελθόν τους, αλλά και μια νέα ερωτική γνωριμία θα τους συγκινήσει βαθιά, ιδιαίτερα για τα ψαράκια μας που έχουν γεννηθεί 10, 11 και 12 Μαρτίου. Τα είπα. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και άρρωστη και βγήκε όλα στη γραμμή και μα είπε όλε αυτέ τι ωραίε προβλέψει. Γιατί έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Να σα πω, να μην σα τα έλεγα. Έτσι. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την Παρασκευή με προβλέψει για το τριήμερο που μα είπε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχουμε ακόμα ένα λόγο να σε ακούσουμε. Έχουμε ωραία πράγματα για το τριήμερο, γιατί έχουμε την όψη ηλιουρανού που φέρνει ξαφνικά πράγματα, ξαφνικά γεγονότα, εκπλήξει, συναντήσει. Άντε να δούμε. Τι μπορεί να μας φέρει. Αυτό είναι το έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω τα καλύτερα σε όλους μας. Εγώ σου εύχομαι περαστικά και θα τα πούμε την Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά. Φιλάκια καλή πολλά, σε ευχαριστούμε, Ολυμπία μας. Εμείς κάποτε τελείωσε η εκπομπή μας, είναι 7 παρακάτι. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, 6 με 7, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ζήστε τη ζωή και φυσικά μπείτε στο Facebook και κάντε like στη σελίδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.